Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, ευχαριστώ τις συναδέλφες και τους συναδέλφους που είναι εδώ μαζί να συζητήσουμε. Θέλω να κάνω δύο διευκρινήσεις. Πρώτον, θέματα που δεν έχουν αρχίσει καν η διαπραγμάτευσή τους, αλλά θα γίνει, δεν μπορώ να ανακοινώνω δημοσίως την διαπραγματευτική τακτική. Αυτό να είναι σαφές, δεν πρόκειται να το κάνω. Και το δεύτερο είναι ότι πράγματι, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί η εξωτερική πολιτική, έχει και δυσκολίες να ανταποκριθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σε μια σειρά από αιτήματα. Τη Δευτέρα ήμασταν στην συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη ήρθε ο Αρμένιος Υπουργός Εξωτερικών για την Τετάρτη. Τετάρτη βράδυ ήρθε η Υπουργός της Κολομβίας που είναι σήμερα όλη την ημέρα μαζί μου. Αύριο έρχεται ο Επίτροπος Χάν για να συζητήσει για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τη Δευτέρα έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν γιατί ιδρύει το Αφγανιστάν πρεσβεία στην Ελλάδα. Είναι μία από τις τρεις καινούριες πρεσβείες που θα ιδρυθούν. Την Τρίτη φεύγω για πολύ σοβαρές διμερείς συζητήσεις με την Ιταλία. Δεν είναι ότι αποφεύγει κανείς, έτσι όπως καταλαβαίνουν οι παλαιότεροι, ο Υπουργός ή το Υπουργείο συζητήσεις, αλλά έχει αλλάξει η ποιότητα της εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε περισυζήτητοι. Και το χαρακτηριστικό όλων είναι, ναι, το χαρακτηριστικό όλων είναι ότι ενώ παλιά το Υπουργείο αναζητούσε και ζητούσε επαφές και συναντήσεις στον ΟΗΕ, φέτος είχαμε αιτήματα τρίτων τρεις φορές παραπάνω από ό,τι μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε. Είμαστε αλλού και είναι καλό για τη χώρα. Δεν είναι κακό. Ας πάω τώρα στο θέμα που μας απασχολεί. Νομίζω, θα τα πω πολύ σύντομα τα αρχικά, αλλά χρειάζεται για να κατανοήσετε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Νομίζω ότι πρέπει κανείς να δει ότι υπάρχουν μεγάλες διεθνείς αλλαγές και ότι το διεθνές σύστημα είναι σε μεγάλη μετακίνηση. Δυνάμεις οι οποίες ερούνησαν ότι μπορούσαν να μονοπολούν μια περιοχή, μια περιφέρεια, βρίσκονται σε κάδοδο, καινούριες δυνάμεις αναδεικνύονται. Είναι ο παλιός ο νόμος της ασύμμετρης ανάπτυξης. Η Τουρκία έχει ενδυναμώσει οικονομικά, στρατιωτικά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι αποδυναμωμένη από τις πάρα πολλές αντιθέσεις και αντιφάσεις που διαπερνάνε. Η Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο που αναδεικνύεται σήμερα και αν στο 15ο-16ο αιώνα επί 1500 χρόνια είχε τα 3 πέμπτα της παγκόσμιας παραγωγής και στον 20ο αιώνα είχε περιοριστεί στο 1 πέμπτο, σήμερα είναι από το 2 πέμπτα στα 3 πέμπτα, που είναι η πιο μεγάλη τεκτονική αλλαγή στον κόσμο που ζούμε. Και έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση, και αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, της λίμνης ισχύως, όπως τη λέμε, από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρα πολλές δυσκολίες και μάλιστα προσωρινά δεν μπορούν να ελέγξουν τις καταστάσεις όπως νομίζαν στο παρελθόν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι εύκολο να είναι αιώνας της όπως είχε προαναγγελθεί. Αυτές οι μεγάλες τεκτονικές αλλαγές στον κόσμο είναι και αλλαγές και στην περιοχή μας. Η περιοχή μας είναι μια περιοχή που έχει ένα τρίγωνο αστάθειας με ισχυρά συγκρουσιακές γραμμές ανάμεσα στην Ουκρανία, στη Λιβύη και στη Μέση Ανατολή, Συρία, Ιράκ. Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι από την Ιεμένη μέχρι και την Μέση Ανατολή. Υπάρχουν τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα και υπάρχουν οι αλλαγές και συσχετισμών και στην ίδια τη Μέση Ανατολή. Η ισχυροποίηση στρατιωτική της Χεζμπολά, η συνεργασία που γίνεται ανάμεσα σε Ιράν, Τουρκία και Ρωσία στη Συρία, οι διαμάχες ανάμεσα στους Σουνίτες και Σιίτες που είναι διαμάχες ανάμεσα στην εξυγχρονισμό και αντιεξυγχρονισμό όπως κατανοεί ο καθένας με τον τρόπο του και τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα μας με σειρά πρωτοβολιών σταθεροποίησης και σταθερότητας της περιοχής, είτε είναι η τριμερή συνεργασία, 6 τον αριθμό προσθέσαμε μία με την Αρμενία προχθές, συμφωνήσαμε και ξεκινήσαμε, είτε είναι τετραμερής, είτε είναι πολυμερής όπως είναι η διάσκεψη και την ασφάλεια της Ρόδου. Σε αυτό το περιβάλλον εκδηλώθηκε και το πραξικόπημα στην Τουρκία. Το πραξικόπημα αυτό δημιούργησε, δεν είναι μόνο έκφραση, αλλά δημιούργησε νέες αντιθέσεις και αντιφάσεις. Ακόμα και συγκρούσεις μέσα στον ίδιο το συναισθηματικό κόσμο της ηγεσίας της Τουρκίας, που ένα κομμάτι του ή το ίδιο τμήμα ζει με το φόβο και την ανασφάλεια ότι μπορεί να υπάρξει πραξικόπημα και να ανατραπεί ή κάποιος στη γωνιά να τους εκτελέσει, και ένα άλλο κομμάτι των ίδιων ανθρώπων πιθανό θεωρούν ότι μπορούν να έχουν αλαζονική αντίληψη για την πολιτική, διότι εισήλθαν στη Συρία, εισήλθαν στο Ιράκ και αυτό τους δημιουργεί μια αντιφατικότητα ανάμεσα στο είμαι ισχυρός και έχω και ένα στοιχείο φόβου, είμαι αλαζονικός και έχω ένα στοιχείο ανασφάλειας και αυτή η αντιφατικότητα θέλει να την δαμάζει κανείς με μεγάλη προσοχή.
η γενική εικόνα του κόσμου και της περιοχής, αλλά και ορισμένων γειτόνων μας, επιβάλλει το θέμα της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας να είναι στην πρώτη γραμμή. Σε αυτή την πρώτη γραμμή, εξωτερική πολιτική, όσον αφορά το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τη στηρίζουμε στο εξής. Δεν είμαστε σύμφωνοι με τη θεωρία της αδράνειας. Είμαστε σύμφωνοι με μια ενεργητική εξωτερική πολιτική. Μια εξωτερική πολιτική που θέλει να επηρεάζει, θέλει να έχει την πρωτοβουλία η ίδια και να μην αποκρούει απλώς πρωτοβουλίες τρίτων με αμυντικού τύπου κινήσεις. Δεύτερο, δεν υποστηρίζουμε το νέο απομονωτισμό. Υποστηρίζουμε την πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, διότι εκεί που πρέπει να μιλάει κανείς στην εξωτερική πολιτική είναι ή εκεί που έχει να προωθήσει θέσεις και συμφέροντα ή και εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα. Η αντίληψη ότι δεν συζητάω με αυτόν που έχω προβλήματα, το είπα στη μοναδική μου δήλωση που έκανε όλο αυτό το διάστημα, ανήκει στους ανθρώπους που ταυτίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη με τις σχέσεις με τους γείτονες. Δεν μου αρέσει ο γείτονας, δεν τον καλώ το γείτονα. Δεν θέλω να τον έχω στα γενέθλιά μου, δεν του μιλώ για τα γενέθλιά μου. Θέλω να του κάνω έξωση, προσπαθώ να πείσω τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματός του να τον διώξει. Οι διακρατικές σχέσεις όμως δεν είναι οι ίδιες με του γείτονά μας, τον οποίο βγάζω το άκτιμο. Δεν μπορείς να τον διώξει τον άλλονα από την γεωπολιτική, γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται. Και πρέπει να αποφασίσεις, συνομιλώ ή δεν συνομιλώ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η φράση που άκουσα πηγαίνοντας στην Κορέα. Τι μου είπαν στην Κορέα? Του λέω, είναι το βαλιστικό σας, η βαλιστική πύραυλη, το μεγαλύτερο σας πρόβλημα? Και μου απάντησαν όχι. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κανάλι επικοινωνίας με τη Βόρεια Κορέα. Και είναι κάτι που διαφοροποιείται οι ίδιοι οι Κορεάτες από άλλες μεγάλες δυνάμεις της Δύσης. Θέλουμε να έχουμε αυτά τα κανάλια, θέλουμε να συζητάμε. Τι ήταν το πιο εντυπωσιακό στη συνέντευξη τύπου χθες του Αρμένιου Υπουργού Εξωτερικών? Ότι με το Αζερμπαϊτζάν που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση κάναν 6 συναντήσεις κορυφής το χρόνο που πέρασε. Σε πόλεμο είναι οι άνθρωποι. Οι μεν θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη καταχή στον Καραμπάχ, οι άλλοι θεωρούν ότι είναι δικό τους και ότι τους προκαλούν και κάνουν ζημιές, πολέμους, στρατιωτικές συγκρούσεις. Όλοι οι υπεύθυνες κυβερνήσεις του κόσμου συζητάνε και με τον πιο δύσκολο γείτονα. Διότι ο διάλογος και η διπλωματία πρέπει να προηγούνται κάθε άλλης αντίληψης στις διακρατικές σχέσεις. Κατά συνέπεια, στο ερώτημα σύγκρουση ή ειρήνη, πρωτοβουλίες ή παθητικότητα, απαντήσαμε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια, καλώντας μετά από επίσκεψη που είχαμε κάνει σαν κυβέρνηση, έχουμε κάνει πολλαπλές επισκέψεις στην Τουρκία, καλέσαμε τον κύριο Ερντογκάν να έρθει στην Ελλάδα. Δεν φοβόμαστε καμιά συζήτηση και κανένα διάλογο. Ούτε τον αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που καταλαβαίνω ότι ορισμένοι θέλουν να αντιμετωπιστεί. Γιατί τον Ερντογκάν, με αν είναι να κουβεντιάστε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αν θέλετε να οικοδομηθεί ένα πλαίσιο ειρηνικής συνύπαρξης των δύο κρατών, ο πυρήνας της εξουσίας σήμερα είναι ο Ερντογκάν. Με οποιονδήποτε άλλον και να κουβεντιάστε, δεν κρατάει τις δεσμεύσεις του. Ούτε θα συγκρατήσει τις υποχωρήσεις που θα κάνει σε μια διαπραγμάτευση. Αυτή πρόκειται για μια, κατά τη γνώμη μας, υπεύθυνη και όχι ανεύθυνη πολιτική. Διότι εμείς υπηρετούμε τη χώρα. Δεν βγάζουμε το συναισθηματικό μας άχτη. Όταν κάνεις κρατική πολιτική, δεν κάνεις μια διαδήλωση σε τι δεν σου αρέσει, αλλά υπερασπίζεις αυτό που θεωρείς ορθό για τη χώρα. Άκουσα κάποιον να λέει ότι με την επίσκεψη και όπως εξελίχθηκε, χάθηκε μια ευκαιρία. Το ορθό είναι ποιος έφτιαξε την ευκαιρία. Και θα δούμε αν χάθηκε ή όχι μετά. Πάμε χάρη, εγώ έχω κουβεντιάσει με τον Ερντογκάν περί Ήμβρου. Και σήμερα η Ήμβρος, στην οποία δεν εφαρμόζεται η συνθήκη της Λοζάνης και το έχω πει δημόσια, έχει ανοίξει δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο. Έχουν επιστρέψει οικογένειες. Είναι καλό ή κακό αυτό? Αρκεί να καταγγέλω την παραβίαση της συνθήκης Λοζάνης όσον αφορά την Ήμβρο, ή πρέπει ταυτόχρονα να υπερασπίζουμε και να προωθώ τη δυνατότητα ομογενείς να επιστρέφουν στο νησί τους και στον τόπο που μεγάλωσαν? Τι κάναμε? Τρία πράγματα. Πώς δουλέψαμε? Πρώτον, κάναμε μια συμφωνία για τις διαδικασίες. Η συμφωνία για τις διαδικασίες εκρατήθηκε και ιδιαίτερα στη Θράκη από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης με μικρές αποκλίσεις.
Η επίσκεψη Ερντογάν τώρα δεν έχει καμία σχέση με τα παρατράγουδα που συνέβησαν το 2004. Το 2004, σας θυμίζω, ο Ερντογάν έκανε 4 ομιλίες που δεν είχαν συμφωνηθεί στη Θράκη. Και θα πω μετά αναλυτικότερα. Δεύτερον, δεν έχουμε κανένα ζήτημα και ασφαλώς πρέπει να το κάνουμε το ξεκαθάρισμα των διαφωνιών μας με την Τουρκία. Δεν αντιλήφθηκα γιατί κάποιοι ενοχλούνται που έχουμε διαφωνίες με την Τουρκία ή γιατί τις λέμε και δημόσια. Αλλά ποιο είναι το πιο ουσιαστικό? Ότι υπήρξε μια μετακίνηση του κυρίου Ερντογάν, δεν λέω σεισμική, αλλά υπήρξε μια μετακίνηση του κυρίου Ερντογάν όσον αφορά τις θέσεις του που εξέφρασε ερχόμενος στην Ελλάδα και εξέφρασε φεύγοντας από την Ελλάδα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ότι μετά από 2 μέρες παρουσία στην Ελλάδα, ο κύριος Ερντογάν τοποθετήθηκε με διαφορετικό τρόπο. Και τρίτο, πέρα από την παρουσίαση των διαφοριών και ούτω καθεξής, έχει μεγάλη σημασία η θετική ατζέντα. Η προώθηση θετικής μας ατζέντας. Στη δομή που έχουμε κάνει στη Ρόδο, που λέγεται το πνεύμα της Ρόδου, αυτό που έχουμε συμφωνήσει με όλους, και από φέτος καλούμε τους Παλαιστίνιους, δεν καλούμε το Ισραήλ και την Τουρκία, είναι ότι θα έχουμε θετική ατζέντα για τη Μέση Ανατολή, διότι η περιοχή έχει κουραστεί μόνο από το να κουβεντιάζει συγκρουσιακά ζητήματα. Μπορούμε να οικοδομήσουμε οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν 8 με τις 14 αραβικές χώρες αυτή τη θετική ατζέντα. Τι κάναμε λοιπόν για να υλοποιήσουμε αυτές τις αρχές? Το Σεπτέμβριο, αμέσως μετά το καλοκαίρι, στο Ταλίν, συναντήθηκα με υπουργό των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και συζήτησα ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε να μην έχουμε επικοινωνίες όπως ουσιαστικά συμβαίνει μετά από το πραξικόπημα. Γιατί δεν είναι καλό αυτό? Δεν είναι καλό διότι υπάρχει μεγάλη νευρικότητα στη γείτονα χώρα. Η νευρικότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε λάθη και ατυχήματα, και αν δεν έχεις διόδους και διάβλους επικοινωνίας για να αντιμετωπίσεις τα ατυχήματα και τα λάθη, αυτά μπορεί να γίνουν, όπως λέει η θεωρία των παιχνίων, χιονόπελα. Κατά συνέπεια, εμείς είπαμε ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Γίναν 3 ακόμα συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών, πέρα από την επίσκεψή μου στην ίδια την Τουρκία. Η τελευταία συνάντηση έγινε 2 μέρες πριν από την έλευση του Τούρκου του Προέδρου. Το λέω αυτό γιατί μερικοί νομίζουν ότι οι προηγούμενες μέρες ήταν έτσι, κάναμε βόλτες. Τώρα, τι άλλη προετοιμασία έγινε? Πέρα από την προετοιμασία των υπουργών, έγινε προετοιμασία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει θαυμάσιους διπλωμάτες. Και ο πρέσβης στην Άγκυρα είναι εξαιρετικός, που ευρίσκεται από βουλευτή της αντιπολίτευσης. Εξαιρετικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τη χώρα τις μέρες που βομβαρδιζόταν το Βελιγράδι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε 7 χρόνια στο Πακιστάν, όπου υπηρέτησε και στο Αφγανιστάν. Είναι ένας άνθρωπος που έφτιαξε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με γειτονικές χώρες και βρέθηκε βριζόμενος. Είναι εξαιρετικός. Όπως εξαιρετικός είναι και ο γενικός γραμματέας. Και αυτοί οι διπλωμάτες δεν προέρχονται, ούτε ανήκουν στον χώρο το κυβερνητικό, για να μας αφήσει. Είναι καλοί υπηρεσιακοί, εξαιρετικοί θα έλεγα παράγοντες. Υπήρξαν συναντήσεις ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες της χώρας με υπηρεσιακούς παράγοντες της Τουρκίας. Υπήρχαν συναντήσεις ανάμεσα στους γενικούς γραμματείς, ανάμεσα στους αρμόδιους επί του ζητήματος της Τουρκίας. Γι' αυτό, χάρη σε αυτή την προετοιμασία μαζί και με άλλα υπουργεία, υπήρξαν σειρά συμφωνιών ανάμεσα σε υπουργεία. Αυτές οι συμφωνίες, οι πιο απλές επειδή δημοσιοποιήθηκαν, είναι η προσπάθεια που κάνουμε να σωθούν ζωές μεταναστών και να μπορέσουν να μετακινηθούν από τα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα χωρίς να θεωρηθεί από την Τουρκία ότι σπάμε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι τα 3 μεγάλα έργα που συμβολίζουν την παραπέρα διασύνδεση των 2 κρατών, που είναι στον Εύρο η δεύτερη γέφυρα, είναι η διασύνδεση με φεριμπότ ανάμεσα στη Σμύρνη και στη Θεσσαλονίκη, είναι επίσης η διασύνδεση σιδηροδρομική με σύγχρονο σιδηρόδρομο ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη. Είναι επίσης η προετοιμασία για τις συναντήσεις ανάμεσα στις 2 κυβερνήσεις.
πέρα από τις συμφωνίες που δεν έχω χρόνο να τις αναλύσω όλες, είχαμε και πολιτικές κινήσεις. Η αρχική και παλιά θέση του Ερντογάν που αμφισβητούσε τη Λοζάνη μετατράπηκε σε επικαιροποίηση της Λοζάνης όσον αφορά την άλλη πλευρά, δηλαδή την ανατολική τους πλευρά και όχι την Ελλάδα. Υπήρξε, εγώ δεν λέω ότι το πιστεύει δεν το πιστεύει, αλλά υπήρξε σαφή δήλωση ότι δεν διεκδικεί εδάφη η Τουρκία από την Ελλάδα. Αυτό δεν το έχει ξανακάνει ο πρόεδρος της Τουρκίας. Υπήρξε αναγνώριση ότι η μουσουλμανική κοινότητα συμπεριλαμβάνει Πομάκους και Ρώμα. Αυτό είναι πρωτοφανής παραδοχή από την πλευρά τους. Ακόμα όταν μίλαγε για τη μουσουλμανική κοινότητα ο Ερντογάν και ενώπιον στη τηλεόραση είπε ότι διατυπώνουμε μια παράκληση γιατί δεν μας πέφτει λόγος ουσιαστικά και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για τους διωγμούς της Κωνσταντινούπολης της δεκαετίας του 50. Αυτά είναι θετικά ζητήματα που διαφεύγουν στο ραντάρ ορισμένων. Και να σας πω και κάτι. Μέγιστο κέρδος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βγήκαν και υπερασπιστήκαν από τη δικιά μας σκοπιά τη συνθήκη της Λοζάνης. Και νομίζει κανείς, ναι, δεν την υπερασπίστηκαν ποτέ επί της δικιάς σας διακυβέρνησης και νομίζει κανείς ότι αυτή η υπεράσπιση έπεσε από τον ουρανό. Έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα επίπονης εργασίας. Και για να δούμε τι έγινε στη Θράκη. Αυτά έγιναν την πρώτη μέρα. Για να δούμε τι έγινε στο Θράκη. Σωστά ο εκπρόσωπος, πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα, της Νέας Δημοκρατίας είπε, έγραψε tweet του στις 6-12. Ο πήγης είναι τι θα γίνει στη Θράκη. Για να δούμε τώρα. Συμφωνήσαμε εμείς μαζί του να μην κάνει μεγάλη συγκέντρωση και με σημαίες. Δεν την έκανε. Συμφωνήσαμε μαζί του να μην κάνει ομιλίες, πήρε το μεγάφωνο μέσα στο σχολείο και έκανε ένα χαιρετισμό. Τι έκανε στην προηγούμενη επίσκεψη? 4 ομιλίες χωρίς συμφωνία. Αυτοί που δέχτηκαν ο Ερντογάν να κάνει 4 ομιλίες χωρίς συμφωνία, μα κάνουν μαθήματα προετοιμασίας τώρα. Τι άλλο? Το πρόγραμμα του Ερντογάν καθυστέρησε κατά μία ώρα, διότι είχε ανάγκη λίγης ανάπαυσης σε αυτή την επίσκεψη. Στην προηγούμενη επίσκεψη άργησε κατά 4 ώρες. Γιατί άργησε κατά 4 ώρες? Γιατί εκτός προγράμματος επισκέφτηκε χωριά όπου γίνανε μεγάλες συγκεντρώσεις και κατοίκων της Θράκης αλλά και αυτών που είχαν μεταφερθεί από την Κωνσταντινούπολη με επικεφαλής τον γραμματέα του ΑΚΑΠΕ στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη φορά δεν πάτησε το πόδι του κανείς από την Τουρκία στην ελληνική Θράκη. Μα κανείς. Διότι πάρθηκαν τα μέτρα να μην έρθουν. Έχουμε λοιπόν έναν Ερντογάν που κάνει 4 ομιλίες, που πάει σε όποια χωριά γουστάρει, που έχει 500.000 κόσμος από τα χωριά και από την Κωνσταντινούπολη, και αυτό θεωρείται καλή προετοιμασία, ενώ το ότι δεν τα έκανε όλα αυτά κρίνονται ως μη προετοιμασμένα. Να σας διαβάσω το τηλεγράφημα λοιπόν της εποχής, επειδή αυτά βγήκανε στη φόρα τότε. Λοιπόν λέει, επισημαίνουμε τελικά, δεν είναι ειδικού χειρισμού και απόρριτα από αυτά που βγάζουν άλλοι, επισημαίνουμε τελεσκόπημη αοριστία προγράμματος που είχαμε 2004 κατά επίμαχα χρονικά διαστήματα, ότι δεν μπορέσαμε παρά οι μέτερες πιέσεις προς προπομπούς και γενικό πρόξενο δεν κατέστησε δυνατόν διευκρινιστούν ζητήματα προγράμματος, λέει την ίδια μέρα ο διπλωμάτης που εσείς είχατε στη Θράκη. Στο πλαίσιο αυτό μάλλον εξέφυγαν προγράμματος ανοιχτές ομιλίες Τούρκου Πρωθυπουργού, όπως και συσσαγωγικά αναπάντηχε η επιθυμία του επισκεφτή Αριάννα. Κοιτάξτε ποιοι μιλάνε τώρα για προετοιμασία. Τι λέει τότε. Όχι τι βγήκε στις εφημερίδες. Τι λέει τότε αυτή η ιστορία. Κατά συνέπεια έχουμε μεγάλη διαφορά στο τι συνέβηκε στη Θράκη και τι υπόθηκε στην Αθήνα. Τώρα. Δηλαδή τώρα απαντάω σε επιχειρήματα του θεωρεί ήβρη κάποιος. Σηκώνει και το χέρι κάνει και έτσι. Ναι, βλέπω, σε μένα το κάνετε. Λοιπόν. Λοιπόν, 140 συνεντεύξεις έχετε δώσει. Εσείς να προσέχετε τι έχετε πει εκεί.
Εσείς. Κύριε Λομπερδό, προχωράμε καλά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τώρα, τι έγινε και δημιουργήθηκε. Καταλαβαίνω ότι είστε εκνευρισμένος όταν ακούτε την αλήθεια. Ακούτε την αλήθεια και είστε πάρα πολύ. Να παρακαλέσω και τους δύο να αφήσουμε το διάλογο για να τελειώσει η ενημέρωση του κυρίου Υπουργού. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι προέκυψε, πώς προέκυψε αυτή η ιστορία, πώς την είπανε, φιάσκο την είπανε. Πώς την είπανε, φιάσκο, Το διάβασα και εγώ παρόλο που λείπω έξω. Ελεύθερη ώρα, ο βασιλεύς είπε, μέγα φιάσκο η επίσκεψη Ερντογκάν. Ο Κωνσταντίνος για πρώτη φορά τόσο θυμωμένος. Για να ξέρουμε από πού προέρχεται και η γραμμή περί φιάσκου. Λοιπόν, πώς προέκυψε λοιπόν ο βασιλεύς εισαγωγικά, ο άνθρωπος που οργάνωσε το πραξικόπημα για το 67 και του βγήκε το μικρό πραξικόπημα. Πώς συνέβη αυτό? Από μια μικρή αλλαγή. Το μόνο πράγμα που άλλαξε ουσιαστικά από το πρόγραμμα ήταν ότι ο Ερντογκάν είχε να δώσει συνέντευξη στο ΑΠΕ και την έδωσε στο Sky. Πώς μας πρόκυψε η συνέντευξη στο Sky ενώ είχε συμφωνήσει? Διότι όπως ομολόγησε ο ίδιος το Θράκη λέγοντας ότι φαίνεται έκανα λάθος, το είπε στους δημοσιογράφους του και γράφτηκε στις τουρκικές εφημερίδες, φαίνεται ότι με μετέπισε, λέει, ο διευθυντής μου ενημέρωσης. Και πώς τον μετέπισε ο διευθυντής ενημέρωσής του? Είναι ένας παραγωγός Τούρκος σύριαλ που είναι σε πολλές ενδιαφέρουσες τηλεοράσεις, Survivor. Και άλλαξε λοιπόν, εκεί άλλαξε η συμφωνία. Και πώς άλλαξε η συμφωνία? Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν σας πειράζει. Τα ίδια συνθήματα λέει με αυτά που ακούμε ως κριτική, περί φιάσκου. Άμα με ρωτάτε τι λέει ο πρώην. Λοιπόν, ποιος άνοιξε το θέμα της Λοζάνης εκεί? Ποιος επέμενε συνέχεια και δεν του έφτασε η πρώτη απάντηση που δεν είχε κανένα πρόβλημα και επαναρχότανε? Αυτοί οι οποίοι αλλάξαν τη συνέντευξη του Προέδρου της Τουρκίας. Τι λέει η αξιολόγηση του τελευταίου ταξιδιού ορθά του Ερντογκάν στη Θράκη? Ότι λέει δεν πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση την ίδια μέρα, διότι αυτά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής κρίνονται σε βάθος χρόνου. Τι έγινε εδώ λοιπόν? Εδώ είδα το εξής καταπληκτικό. Είμαι στο αεροδρόμιο και περιμένω τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογκάν, και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε φιάσκο η επίσκεψή του. Απέτυχε, δεν ήταν προετοιμασμένη. Πού λέω δεν ήταν προετοιμασμένη? Πού το πήρα χαμπάρι αυτό το ατόπιμά μου? Ποιος, αν τον αγαπάτε, είναι δίκαιωμά σας. Εγώ πάλεψα όλη μου τη ζωή ενάντια στις μονοκοντικές. Παρακαλώ, σας παρακαλώ κύριε Τασούλα, κύριε Υπουργέ. Σκέψεις. Λοιπόν, αυτόν που αποκαλείται βασιλιά είναι ο πρώην που οργάνωσε πραξικόπημα ενάντια στην Ελληνική Δημοκρατία και το έχει κρίνει ο ελληνικός λαός. Αν τολμάτε, επαναφέρετε το θέμα. Λοιπόν, το φιάσκο στην ελεύθερη ώρα. Δεν πουλάει. Λοιπόν, να μου μιλάτε στο πληθυντικό και ήρεμα. Να μιλάτε. Σας παρακαλώ, ησυχία, σας παρακαλώ. Ναι. Κύριε Υπουργέ, άλλα 3-4 λεπτά γιατί έχουμε τον περιορισμό του χρόνου, σας παρακαλώ. Μου αρέσει, έχουν δώσει 150 συνεντεύξεις και απαντάω μία φορά μέσα σε ένα μήνα και δεν μπορώ να την ακούσουν την απάντηση. Λοιπόν. Λοιπόν, σας έχει κουράσει η υπόθεση. Λοιπόν, τι είχαμε το εκπληκτικό? Το πρωτοφανές στην εξωτερική πολιτική, ότι πριν καν προσγειωθεί ο Ερντογκάν, είχε βγει τα συμπεράσματα. Ποια είναι η ώρα που βγήκε το πρώτο συμπέρασμα? Είναι την προηγουμένη το βράδυ από πρώην υπουργό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και 8:43 πρωί στο Sky από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων. Και ρωτώ, πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται με αυτόν τον τρόπο μια επίσκεψη που δεν έχει αρχίσει? Μόνο αν έχει σκόπιμα επιλέξει να την υπονομεύσει, να μην την αφήσει να πετύχει. Όταν λέει επίσης ότι δεν επιτεύχθηκε ο σκοπός επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πού στηρίζεται αυτό? Όλα τα κανάλια διαλόγου που έχουμε από τις ερευνητικές
μέχρι τις G2G, δηλαδή κυβέρνηση προς κυβέρνηση, συμφωνήθηκαν να γίνουν τους επόμενους 3 μήνες. Αυτή είναι η επανεκκίνηση. Λέγεται ότι τραυματιστήκε η σχέση μας, αντί να θεραπευθεί. Σε τι τραυματίστηκε η σχέση μας ακριβώς? Σε τι τραυματίστηκε ακριβώς η σχέση? Ή τραυματίστηκε η αντίληψη και οι αρχικές δηλώσεις ότι όλα δεν θα πάνε καλά? Ή οι δηλώσεις της αντιπολίτευσης ότι πρόκειται περί τραγωδίας, όπου υπονομεύτηκαν, λέει, η άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης τα ελληνικά συμφέροντα και ελληνικές θέσεις? Θέλετε να κουβεντιάσουμε για το πότε χάθηκαν οι ελληνικές θέσεις? Εγώ δεν θέλω να ανοίξω τέτοιο, αλλά πρέπει να είστε πιο σεμνοί και λίγο λιγότερο υπερβολικοί όταν χαρακτηρίζετε μια συζήτηση που δεν ξέρετε τι υπόθηκε και τι συμφωνήθηκε και θα έπρεπε να περιμένετε την ενημέρωση. Αλλά υπάρχει το τελευταίο ερώτημα. Γιατί όλο αυτό το θέατρο? Γιατί ξαφνικά, μόλις ήρθε ο Ερντογκάν, προσγειώθηκε 11 και 3 μου φαίνεται. 8 και 43 ήμασταν ήδη στο Sky και λέγαμε ότι απέτυχε η επίσκεψη. Γιατί αυτό? Διότι είναι η ίδια λογική σε οτιδήποτε κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είναι η ίδια λογική που θέλει αδράνεια και ενοχλείται από την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Τα ίδια δεν γίνανε με την επίσκεψη ΣΥΠΑ. Να μην σας πω ότι πάτε στη ΣΥΠΑ και βλέπετε βοηθό αναπληρωτή υφυπουργού. Βοηθό αναπληρωτή υφυπουργού και εμφανίζεται ότι είδατε τον υφυπουργό και πανηγυρίζετε για την επίσκεψη, υβρίζοντας που είδαμε τους πάντες στη ΣΥΠΑ. Δεν έγινε το ίδιο όταν καλέσαμε τον πρέσβη μας από την Τσεχία να επιστρέψει, διότι ο Τσέχος πρόεδρος έβριζε τη χώρα? Δεν βγήκατε πάλι και με υβρίζατε ότι δεν είναι διπλωματικά αυτά? Και την επομένη το βράδυ ζήτησε η τσεχική κυβέρνηση συγγνώμη γιατί είχαμε δίκιο? Δεν συνέβησαν τα ίδια με τους Ισπανούς, όπου υβριστήκαμε για την τοποθέτησή μας για τους Ισπανούς την ώρα που μας είχε ήδη ζητήσει η Ισπανική κυβέρνηση συγγνώμη? Δεν έγιναν τα ίδια για την Κίνα? Δεν γίνεται τα ίδια για την Αλβανία και τη Φύρο? Οτιδήποτε και αν κάνουμε, χωρίς να το εξετάσετε, υβρίζετε. Η εξωτερική πολιτική έχει και απαιτεί σοβαρότητα. Θέλει νυφαλιότητα. Θέλει μεγάλο στομάχι και να σκέφτεσαι τι είναι χρήσιμο στη χώρα και όχι στον ίδιο προσωπικά ή στον χώρο στον οποίο ανήκεις. Θέλει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Πρέπει να είναι μια εξωτερική πολιτική πολλαδιάστατη, ενεργητική. Πολύ φοβάμαι ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν εδώ μέσα ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας σήμερα έχει μεγάλη αποδοχή. Αλλά για λόγους εσωτερικού ανταγωνισμού στους χώρους που ανήκουν ή για λόγους ανταγωνισμού έναντι άλλων κομμάτων βομβαρδίζουν με αναρθολογικά επιχειρήματα τον ελληνικό λαό. Το θυμικό μπορεί να δουλεύει καμιά φορά. Στα συμφέροντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η νυφαλιότητα, η ηρεμία, η ειλικρίνεια και η αλήθεια. Αυτή η κυβέρνηση είναι περήφανη που συνολικά έχει αναβαθμίσει τη χώρα και μέσω της εξωτερικής πολιτικής της έχει αναβαθμιστεί, σας είπα μερικά παραδείγματα μόνο τι κάνουμε αυτή την εβδομάδα, η εξωτερική της πολιτική συνολικά. Η αναβαθμισμένη Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα ούτε να καλεί και να συζητάει τον οποιοδήποτε, ούτε να του απαντάει δημόσια αν χρειαστεί τον οποιοδήποτε, ούτε να τον βάζει να εφαρμόζει το πρόγραμμα στη Θράκη, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη και πριν μερικά χρόνια, που η Θράκη έγινε φύλο και φτερό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ για όσα καλά και μη καλά υπόθηκαν. Πάντα ο κοινοβουλευτισμός πρέπει να έχει σαφείς, ευθύς συζητήσεις, κουβέντες. Άκουσα και διάφορα προσωπικά σχόλια. Μάλλον πρόβλημα αυτών που το διατυπώνουν είναι παράδικό μου. Θα ήθελα να ξεκινήσω το εξής. Έχουμε να κάνουμε έναν εύκολο γείτονα. Είναι η Τουρκία ένας εύκολος γείτονας με τον οποίο μπορούμε να συμπεριφερόμαστε κατά το δοκούν και με το κέφι μας? Έχω να σας πω, δεν έχω καμιά διάθεση να βλέπω κανέναν από την Τουρκία, παραδείγματος χάρη. Δεν έχω διάθεση να συνομιλώ με κανέναν. Εάν αυτά τα κάνω εξωτερική πολιτική της χώρας, έχω βγάλει τα άκρια μου και θα έχω καταστρέψει τη θέση της χώρας στην περιοχή. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι το άχτι μου. Δεν είναι ο θυμός μου. Δεν είναι η διάθεσή μου καυγά και διαφοροποίηση. Η εξωτερική πολιτική μετράει κάθε κουβέντα που λέει, κάθε εκτίμηση που κάνει, με κριτήριο ένα και μοναδικό. Τι κάνει καλό στη χώρα, τι κάνει καλό στην περιοχή, τι εξυπηρετεί την ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα και της χώρας και ευρύτερα.
Επίσης, είναι κακό δάσκαλος, άμα σου καθοδηγεί ο φόβος, το φοβικό σύνδρομο. Πώς τον καλούμε, λέει, αυτό να που θα έρθει να τα πει? Και τι έχουμε φόβο να πει κάτι κάποιος, όταν έχουμε το δίκιο να απαντήσουμε? Γιατί ρωτάτε και σκέφτεστε μόνο τον κόσμο που έβλεπε ελληνική τηλεόραση? Τον κόσμο που έβλεπε απευθείας την αναμετάδοση στην Τουρκία, γιατί δεν τον σκέφτεστε? Ότι για πρώτη φορά ένα μεγάλο τουρκικό κοινό άκουσε αναλυτικά τις ελληνικές θέσεις. Και αν εμείς έχουμε δίκιο και εκείνοι άδικο, τότε εμείς πρέπει να επιδιώκουμε. Μας λένε αυτοί τα άδικά τους όσο θέλουν, ας μας ακούσουν επιτέλους για το δίκαιό μας. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Αν δεν έχουμε δίκιο, τότε να κρυφτούμε, να κρυβόμαστε. Και θέλω να πω και κάτι. Μου υπόθηκε για τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας τι είπε στη Βουλή. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα διάβασα στα site και τα άκουσα και σε μια τηλεοπτική εκπομπή σε ειδήσεις. Δεν ξεκίνησε η κυβέρνηση η σημερινή τη συζήτηση στη Βουλή περί των ίσων. Και ήταν πολύ προσεκτική, θα έλεγα, η απάντηση της τουρκικής κυβέρνησης στην αντιπολίτευσή της. Η κεμαλική αντιπολίτευση, δυστυχώς, έχει πάει σε έναν ακραίο εθνικισμό, τον οποίο δεν θα ήθελα ποτέ μου, αλλά αναγκάζομαι σήμερα να τον σχολιάσω. Ο ακραίος εθνικισμός λέει: κύριε Ερντογκάν, είσαι προδότης. Γιατί είσαι προδότης? Διότι άφησε στην Ελλάδα να καταλάβει 16, τελευταία τα έχει κάνει 18, τουρκικά νησιά, και αφού την άφησε στα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή 2 χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης και 3 δικά μας, καταλαμβάνουμε τουρκικά νησιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στην Τουρκία. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει η αντιπολίτευση. Και δεν φτάνει που κατέλαβε αυτά τα νησιά, η Ελλάδα ετοιμάζει να καταλάβει και τα άλλα, τα 134, 136. Αυτή είναι η αντιπολίτευση της Τουρκίας, για να συνεννοούμαστε. Αυτή η αντιπολίτευση λοιπόν της Τουρκίας είπε του Ερντογκάν: μεγάλη ήττα σου στην Αθήνα. Ό,τι ακούω και εγώ σήμερα από την αντιπολίτευσή μας. Γιατί τα λέει μεγάλη ήττα σου? Παραδόθηκες. Σε ξεφτύλισε ο Τσίπρας. Δεν μίλησες καθόλου για τα κατηλημένα τουρκικά νησιά. Δεν έβαλες θέμα κάζους μπέλι. Δεν έκανες καμία ουσιαστική κουβέντα επιθετική απέναντι στην Ελλάδα. Πάρτε να διαβάσετε το πρακτικά. Αυτά είπαν οι τουρκικοί. Σε παρακαλώ, κύριε Κουμουτσάκο, σας παρακαλώ. Μιλάτε επί 3 εβδομάδες μόνο σας. Είμαι στην Αθήνα, επιτρέψτε μου να πω. Ναι, ναι, λοιπόν, αφήστε μας να σας πω. Είναι αυτό που κάνει λοιπόν η αντιπολίτευση στην Τουρκία, είναι ένας εθνικισμός που δεν θέλει να κουβεντιάζει με την Ελλάδα. Έχει μόνο ένα στόχο, να απελευθερώσει τα δίκαια κατηλημένα νησιά της Ελλάδος. Τι απάντησε ο Τούρκος Πρωθυπουργός? Η απάντηση είναι ως εξής, με βάση την επίσημη μετάφραση που έχω πάρει από την πρεσβεία μας. Η απάντησή του είναι: δεν έχουμε παραδώσει ούτε μια βραχονισίδα, ούτε μια νησίδα, ούτε ένα βράχο. Δεν διεκδίκησε αυτός, δεν είπε ότι είναι κατηλημένα. Αυτό μπορεί να τερμηνεύσει κανείς με δύο τρόπους διπλωματικά. Αφενός ότι είπε: άρα αυτά που μου λέτε δεν τα έχουμε παραδώσει στην Ελλάδα, ή αφετέρου είπε ότι τουρκικά νησιά οι βραχονισίδες δεν τα έχει πάρει η Ελλάδα. Δεν άνοιξε αυτό το ζήτημα που την επικαλείστε όλοι για να αποδείξετε τι έγινε 2 μέρες μετά από τον Ερντογκάν που έφυγε και άνοιξε τάχα ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας το ζήτημα. Ίσα-ίσα απάντησε προσεκτικά, στο βαθμό που μπορούν να απαντάνε οι γείτονές μας προσεκτικά. Το επόμενο ερώτημα. Είναι καλό να κουβεντιαστούν τα ζητήματά μας, έστω και έντονα, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αφού υπάρχουν? Αφού τα θέτουν, ας τα θέσουν. Έχουμε απαντήσεις. Μη φοβόσαστε. Και τις δώσαμε αυτές τις απαντήσεις. Και θέλω να πω και κάτι, ότι είναι βαθιά υποτιμητικό απέναντι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να θεωρεί κανείς ότι του μίλησε ο Ερντογκάν και του απάντησε. Και την απάντηση. Δεν σας κοιτάω, δεν, κύριε Κουμουτσάκο, μην έχετε τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, και. Αχ, Θεέ μου. Έχουμε προβλήματα άλλου είδους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, του απάντησε εκείνη την ώρα με το επιχείρημα που άκουσε ο κύριος Πρόεδρος. Υπήρξε ένα σημείωμα για άλλο θέμα που έδωσε ο κύριος Γεννηματάς και εγώ το προώθησα και μας αδείχνει ότι δεν είναι δικό μου, από εκεί στον κύριο Πρόεδρο. Δεν υπήρξε καμιά παρέμβαση ή επέμβαση στον Πρόεδρο, διότι η ελληνική κυβέρνηση τον εμπιστεύεται τον Πρόεδρο. Τον εμπιστεύεται και σαν νομικό και σαν πολιτική οντότητα, ότι είναι σε θέση να απαντήσει ουσιαστικά και ορθά μόνος του. Δεν έχουμε την άποψη που έχει το ΠΑΣΟΚ ή ακόμα χειρότερα η Χρυσή Αυγή, την υποτιμητική απέναντι
στον πρόεδρο. Τρίτον, να έρθει να λύσει πρακτικά ζητήματα, να λύσουμε πρακτικά ζητήματα. Έχουμε πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα με την Τουρκία. Και πέραν του Ερντογάν, ουδής μπορεί να τα λύσει. Σας τα λέω με μεγάλη διαβεβαίωση. Έχετε καμία αμφιβολία ότι το Κυπριακό μπορεί να λυθεί αν δεν κάνει πίσω ο Ερντογάν? Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι τον κάνω τρίπλα, τρεις τρίπλες, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Ευρωπαϊκών, τον Υπουργό Άμυνας, και ο Ερντογάν είναι το κέντρο εξουσίας. Και η Ελλάδα πολύ καλά έκανε και κάνει να κουβεντιάζει με το κέντρο εξουσίας της Τουρκίας. Ή έχετε την αυταπάτη ότι δεν είναι αυτός αλλά κάποιος άλλος? Να μας το πείτε. Μη συζητάτε με τον Ερντογάν, διότι αυτός δεν εκφράζει την Τουρκία, και εμείς έχουμε ανακαλύψει, διότι έγινε αδελφό μας κόμμα, το κόμμα του Ερντογάν, με το ΑΚΑΠΕ, ότι αυτή είναι η λύση. Σύμφωνοι. Να μας το πείτε. Πάμε παρακάτω. Είναι σωστό ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε? Είναι σωστό. Και να κουβεντιάζουμε να λύσουμε και πρακτικά ζητήματα. Και σας είπα, έχετε δίκιο, χρειάζεται η δεύτερη γέφυρα στον Εύρο. Ναι, αλλά το συμφωνήσαμε. Στην επίσκεψη του Ερντογάν, τα μισά από αυτά που είπατε τα συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε να ξαναβάλουμε μπρος τις διερευνητικές. Θέλετε να σας θυμίσω αν γίναν διερευνητικές στην εποχή Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά? Ναι, ρωτήστε. Λοιπόν, επίσης, επειδή λέτε ότι γινόντουσαν όλα αυτά, κάποιος μου είπε τα πάντα γινόντουσαν. Δεν είναι έτσι. Βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν αξιολογώ αν ήταν σωστό ή λάθος, αλλά τα βρήκαμε σταματημένα, παγωμένα. Πήγαμε να τα ξεκινήσουμε και ήρθε το πραξικόπημα στην Τουρκία. Τα ξαναπαγώσαμε και τα ξανανοίγουμε. Επίμονα. Διότι εμείς έχουμε την πολιτική της ειρήνης και όχι του πολέμου. Εμείς δεν διεξάγουμε πουθενά πολέμους. Δεν είμαστε αναθεωρητική δύναμη. Δεν ξέρουμε, νομίζετε, τι σώη δύναμη, νευρική αναθεωρητική δύναμη είναι η Τουρκία? Μα τη χειριζόμαστε γνωρίζοντας ποιο είναι το περιεχόμενό της. Τώρα, άκουσα για την ενότητα, την ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Όταν σας ακούω εδώ, πολύ χαίρομαι για αυτό που ακούω. Αλλά δεν έχω κοντή μνήμη, θυμάμαι. Δεν υπάρχει τους τελευταίους μήνες ταξίδι που να έγινε που να μην υπήρξε ανέτοιη, κατά τη γνώμη μου, επίθεση στην κυβέρνηση. Να σας πω τη μεγάλη προηγούμενη καμπάνια, την επίθεση για το ταξίδι στις ΗΠΑ, και όταν πήγαν οι εκπρόσωποι σας στην Αμερική, τα κάναν όλα γαργάρα, δεν τους άκουσαν να θέτουν τίποτα από αυτά που μας είπαν ότι κάναμε στραβά ή να αμφισβητούν τίποτα από όσα είχαμε συνοηθεί. Θέλετε να σας πω γιατί όταν πηγαίναμε στη Ρωσία τις πολλαπλές επιθέσεις που δεχόμασταν, τι Αμερικανόφιλο μας λένε τη μια φορά, τι Ρωσόφιλο μας λένε την άλλη, τι Κινεζόφιλο μας λένε την τρίτη? Αυτό είναι ενδεικτικό. Όποιος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, θεωρεί ότι με τον καθένα που συναντιέσαι είσαι έτοιμος να κάνεις κάτι ύποπτο το οποίο πρέπει να καταγγείλει η αντιπολίτευση. Η δικιά μας αίσθηση είναι ότι πρέπει να αναβαθμίζεται η εξωτερική μας πολιτική. Δύο επιμέρους ζητήματα για να μην το ξεχάσω. Όσον αφορά τον πρέσβη στην Τουρκία, κάνετε μεγάλο λάθος. Έχω κάνει επί υπουργίας μου το καλό, σε εισαγωγικά, ότι έχω φέρει πρεσβευτικούς συμβούλους, θέσεις από πρεσβείες που δεν έπρεπε να τις έχει σε πρεσβείες που δεν είχαν. Παραδείγματος χάρη, επί των κυβερνήσεων σας πήραν τον πρεσβευτικό σύμβουλο από το Βερολίνο και τον πήγαν στην UNESCO. Την ώρα της κρίσης, Λοιπόν, εμείς στην Τουρκία είχαμε πρέσβη και δεν έμεινε ούτε ένα λεπτό η Τουρκία χωρίς πρέσβη, γιατί επειδή ερωτήθηκα. Εκεί ήταν ο πρέσβης μας, είναι ο κύριος Μπαλτάς. Ο κύριος Μπαλτάς είναι πρέσβης και είναι πρεσβευτικός σύμβουλος, και ο καινούριος πρέσβης πήγε μετά την αλλαγή. Κύριε Κουμουτσάκο, συνηθίστε να ακούτε κάποιον, να μην με παρακαλείτε, να σέβεστε τον κοινοβουλευτισμό. Να σέβεστε τον κοινοβουλευτισμό, έχετε δυσκολία, δεν είστε στο Sky να μιλάτε μόνο σας, θα ακούσετε. Τι θέλετε, δεν θέλετε να πείτε? Πείτε, δεν θα με εκβιάζετε εμένα, ότι θα με απειλείτε. Δεν με απειλείτε, κύριε. Τι θα με απειλείτε? Σας παρακαλώ, Σταλιάς, προχωρήσουμε. Σας παρακαλώ, συμμαζευτείτε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ποιος είναι κερδισμένος σε αυτή τη διαδικασία? Κερδισμένος είναι μια προώθηση της ειρήνης και της συνεννόησης. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Κάναμε ένα βήμα παραπάνω στην ασφάλεια και σταθερότητα σε αυτή την επίσκεψη. Λύσαμε όλα τα προβλήματα. Μα εγώ το είχα πει πριν από την, επίσκεψη, ότι με μια επίσκεψη δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Εσείς παριστάντε τώρα ότι έγινε η επίσκεψη και παραμένουν προβλήματα, αλλά κάναμε βήματα μπροστά. Πότε παραδέχθηκε η τουρκική
πλευρά ότι υπάρχουν Πομάκοι και Ρωμά που δεν είναι τουρκογενείς. Πότε το παραδέχτηκα. Να μην σας πω ότι η μισή ελληνική πολιτική σκηνή μίλαγε συνεχώς, ιδιαίτερα στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, για μόνο μια προέλευσης μειονότητα. Διότι δεν τις είχαν πει ότι να μην μιλάτε για Πομάκους και Ρωμά, γιατί οι Πομάκοι έχουν σχέση με τη Βουλγαρία και είμαστε στον ψυχρό πόλεμο. Μήπως δεν είναι νίκη, σε εισαγωγικά, κέρδος, το ότι από την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης που ξεκίνησε ο κύριος Ερντογάν, είπε στο τέλος, εννοώ κάπως να την επικυρωποιήσουμε, και αυτά περί Ιαπωνίας που μας χρεώσε κάποιος βουλευτής, τα είπε ο Ερντογάν. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εγώ λέω ότι η εξωτερική προληπτική δυστυχώς γίνεται από ορισμένους με στραμμένο το βλέμμα του στο εσωτερικό. Αν εγώ είχα το βλέμμα μου και η κυβέρνησή μας στραμμένο στο εσωτερικό, δεν θα κάναμε τίποτα για να αποφεύγουμε με τη γνωστή τακτική της αδράνειας οποιαδήποτε κριτική και να αφήνουμε οι εξελίξεις να είναι σε βάρος μας. Οι εξελίξεις εκεί που δεν παρεμβαίνεις και δεν δείχνεις και τη σωστή δραστηριότητα είναι σε βάρος σε μια χώρα. Παραδείγματος χάρη, γιατί έχει αυτή τη μετάλλαξη η Νέα Δημοκρατία, ρώτησε σωστά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ. Τι την έπιασε ξαφνικά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε εντελώς διαφορετική συμπεριφορά ως κυβέρνηση, να μην θέλει την επίσκεψη Ερντογάν, που με κατάπληξη άκουσα τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο να λέει ότι η επίσκεψη ξεκίνησε με τη συνέντευξη στο Sky. Γιατί το είπα αυτό το καταπληκτικό, ότι μια επίσημη επίσκεψη ξεκινάει από μια συνέντευξη σε ιδιωτικό κανάλι? Ίσως λόγω των σχέσεων με το κανάλι. Ίσως διότι αυτό θα τους δικαιολογούσε για να πούνε γιατί ανακηρύξαν αποτυχμένη την επίσκεψη πριν αρχίσει. 8:43, κοιτάξτε στο Sky τι δηλώνανε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Κοιτάξτε εκεί. Εγώ σας το ανέφερα προηγούμενα. Και γι' αυτό δεν μου απαντήσατε, παρά τις πολλές ομιλίες και πολύ ωραία ομιλία, δεν μου απαντήσατε τελικά ποιες σημαντικές ικανότητες είχατε και προαναγγείλατε την αποτυχία και το φιάσκο της επίσκεψης πριν καν προσδιοθεί ο κύριος Ερντογάν. Σαν την κακή πεθαρά που λέει, κόρη μου μην τον παντρευτείς αυτόν γιατί δεν πάει καλά ο γάμος. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, επίσης έχω και κάτι άλλο. Εδώ άκουσα περί ήττας. Τα είπαν οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρύσης Αυγής. Είπανε για ήττα. Αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις του Προέδρου και οι δύο, ο ένας με άθλιο τρόπο, ο δεύτερος. Ή άκουσα και τους δύο να μιλάνε με κάκιστο τρόπο απέναντι στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Εξωτερικών με πολλαπλούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Και άκουσα βέβαια τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής να υβρίζει τους βουλευτές που το κείμενο του Ερντογάν έλεγε ότι εσείς εδώ στη Θράκη έχετε 4 βουλευτές. Δεν έλεγε έχουμε εμείς 4 βουλευτές, αυτές είναι αθλειότητες. Και αυτές οι τοποθετήσεις, η ακραία της Χρυσής Αυγής αλλά και η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, είναι χαρακτηριστικές τοποθετήσεις που τροφοδοτούν τον εθνικισμό, τον ακραίο εθνικισμό. Είναι τοποθετήσεις που με το θυμικό αντιμετωπίζουν την εξωτερική πολιτική και που με ακραίο τρόπο απορρίπτουν και τη συνεννόηση και την ειρηνική συνύπαρξη και την προσπάθεια η χώρα να αναβαθμιστεί διεθνώς. Θέλω επίσης να σας πω ότι για το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα και για μένα προσωπικά ο τύπος των προβλημάτων που έχουμε με την Τουρκία είναι διαφορετικός από ό,τι με τα Σκόπια και την Αλβανία. Με τα Σκόπια και με την Αλβανία έχουμε προβλήματα πολιτισμικών διαφορών, ονομασίες κλπ. Έχουμε προβλήματα ταυτότητας, ιστορικής αντίληψης. Αλλά δεν έχουμε γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά προβλήματα, ακόμα και αν εμφανίζονται με τον αλυτρωτισμό τους. Δεν είναι σε θέση πρακτικά να τα κάνω. Και η πιο ακραία αλυτρωτική κύκλη. Με την Τουρκία έχουμε πρόβλημα γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό. Και ανάλογα πρέπει να το χειριστούμε και να χειριστούμε και όλα αυτά που λέει. Επίσης, στο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό πρόβλημα. Για πρώτη φορά ο Ερντογάν, και σε αντίθεση με όλα όσα έλεγε στο παρελθόν, δήλωσε ότι δεν θέτει θέματα κυριαρχίας ή εδαφικής ακυρότητας της Ελλάδας. Θα μου πείτε, τον πιστεύεις?
Η ζωή θα αποδείξει πόσα κοντά ποδάρια έχουν τέτοιες δηλώσεις ή δεν έχουν. Αλλά το ότι αναγκάστηκε ενάντια στη θέλησή του, ενάντια στις απόψεις του, να συμφωνήσουμε ότι είναι ενάντια στις απόψεις του, να κάνει αυτές τις διατυπώσεις, τι αποδεικνύει? Ότι δεν βγήκε κερδισμένος από εδώ, αλλά στριμωγμένος. Όταν αναγκάζεσαι να υποχωρήσεις και να λες αυτά που δεν πιστεύεις, να υιοθετήσω το επιχείρημά σας, δεν τα πίστευε. Αλλά όταν αναγκάζεσαι να λες αυτά που δεν πιστεύεις, έχεις κάνει ένα βήμα πίσω. Και έχει σημασία αυτό το βήμα πίσω? Έχει και για το διεθνή παράγοντα. Διότι αποδεικνύουμε στο διεθνή παράγοντα ποιος είναι αυτός που έχει αναθεωρητικές βλέψεις και ποιος είναι αυτός ο οποίος στηρίζεται στο διεθνή νόμο και στον κανόνα. Για το Κυπριακό. Τι να κουβεντιάσουμε για το Κυπριακό? Είναι σαφής αυτή η κυβέρνηση. Ήταν σαφής στη διαπραγμάτευση. Σε όλες τις τοποθετήσεις πάνω σε αυτές. Βάλαμε πάνω στο τραπέζι ένα θέμα που είχε εξαφανιστεί. Βάλαμε πάνω στο τραπέζι ένα θέμα που όλα τα εξωτερικά έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών το είχαν εξαφανίσει ή αποδεχόντουσαν να παραμείνει. Τα ξένα αρατουργικά στρατεύματα κατοχής και τα ζητήματα τα λεγόμενα των εγγύσεων. Όσον αφορά δε την ΑΟΣ, είμαστε σε συζήτηση και διαπραγμάτευση με σειρά από κράτη και είναι πιθανόν να κάνουμε συμφωνίες χωριστές. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε όλα με όλους. Εκεί που θα συμφωνήσουμε, θα προχωρήσουμε. Τώρα, όσον αφορά την κριτική των φίλων μου από το ΚΚΕ, καταρχάς χάρηκα που η βουλευτή σας υπερασπίστηκε το ΣΚΑΙ απέναντί μου. Είναι καινούριο δείγμα για το ΚΚΕ αυτή η υπεράσπιση. Επίσης υπογράμμισα. Ναι, αυτό έτσι το κατάλαβα εγώ. Επίσης υπογράμμισα. Τόσο καταλαβαίνω. Επίσης υπογράμμισα. Επίσης. Όχι. Δεν είπα αυτά ο Ερντογκάν. Το κανάλι υπερασπίστηκε. Μαζί σας είμαι. Επίσης. Ναι, επίσης. Όχι. Έκανε μια συζήτηση περί το αν παίζει ρόλο ένα κανάλι ή όχι. Και να σας πω και κάτι. Ξέρουμε από δημοσιογραφία. Το να επιμείνεις σε μια ερώτηση πολλαπλώς, να έχεις πάρει μια απάντηση απαλή και να την κάνεις. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν αντέχετε την κουβέντα από ό,τι βλέπω. Η κυρία Κάτσε. Η κυρία. Δεν εγκαλώ καθόλου το δημοσιογράφο. Τι έχετε πάθει? Επιμένω ασφαλώς ότι χαιρετίζω ότι το ΚΚΕ στηρίζει το κανάλι Sky και το υπερασπίζεται. Δεν λέω περί Ερντογκάν και λοιπά. Αυτό είναι προβοκατόρικο. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι προβοκατόρικο. Ωραία. Το ΚΚΕ δεν στηρίζει κανένα κανάλι. Στήριζε τον 902 όταν τον είχε. Ξαναδιαβάστε τι είπε ο υπερασπιστός. Ναι, λέω, αυτό είναι προβοκατόρικο. Ότι το ΚΚΕ στηρίζει κανάλι. Εντάξει, εντάξει. Άλλοι στηρίζουν κανάλι. Ξαναδιαβάστε τι είπε η εκπρόσωπό σας όσον αφορά το κανάλι Sky. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, επίσης τα προβλήματα που καταγράφηκαν στηρίζονται όχι απλώς στους ανταγωνισμούς, είπα εισαγωγικά, στηρίζονται στην ασύμμετρη ανάπτυξη που υπάρχει στο σημερινό κόσμο. Αυτή η ασύμμετρη ανάπτυξη οδηγεί σε μια αναγκαία πολιτική. Ποια είναι η αναγκαία πολιτική? Η πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης. Μπορείς να υπάρχεις και να επιβάλλεις τον άλλον την ειρήνη που δεν την αγαπάει με τον τρόπο που την αγαπάς εσύ? Δεν κατάλαβα. Δεν είναι παλιά αρχή της αριστεράς η ειρηνική συνύπαρξη με κράτη ακόμα και με επιθετικό προσανατολισμό? Δεν είναι αρχή της αριστεράς η αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης ακόμα και με κράτη που έχουν εμπεδώσει τον αναθεωρητισμό ή την αντίληψη ότι πρέπει να αλλάξουν οι διεθνείς συμβάσεις? Από πότε η αριστερά αρνείται αυτή την πολιτική που εμείς εφαρμόζουμε της ειρηνικής συνύπαρξης? Τελευταίο θέλω να σας πω. Εμείς ως κυβέρνηση δεν φοβόμαστε να κάνουμε εξωτερική πολιτική. Δεν φοβόμαστε να πάρουμε πρωτοβουλίες και δεν φοβόμαστε να έρθει οποιοδήποτε στην Ελλάδα για να πάμε οποτιδήποτε αρκεί να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της χώρας. Ουδής κατολόγηση ουσιαστικά πέρα από τις επιθέσεις απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου που είναι απαράδεκτες. Απαράδεκτες και συνταγματικά και πολιτικά και ηθικά απαράδεκτες. Ουδής έθεσε ζήτημα ότι η κυβέρνηση δεν είπε και δεν έπραξε σωστά. Όλη σε συγκριτική είναι η επίκληση των όσων είπε ο Ερντογκάν. Και δεν τα χρεώσατε στον Ερντογκάν που διαμαρτυρηθήκατε, κύριε Κουμουτσάκου. Τα χρεώσατε στην κυβέρνηση. Ό,τι στραβό έκανε ο Ερντογκάν, ό,τι στραβό σας φάνηκε. Και έχετε μια, έτσι σας διαβάζω, έτσι σας διαβάζω και δεν σας αρέσει που σας διαβάζω ορθά. Ναι, εντάξει.
Και η τελική διατύπωση, για να μείνουμε σε αυτό, είναι ότι το επίπεδο της αντιπολίτευσης δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο των προβλημάτων που έχει να λύσει και οφείλει να λύσει η χώρα το επόμενο διάστημα. Δεν αντιστοιχεί σε μια πολιτική εξαιρετικά δημιουργική και πολιτική ανάπτυξης των ικανοτήτων και δυνατοτήτων της χώρας. Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα κέρδισε, έδειξε σε όλο τον κόσμο ποιος είναι αυτός ο οποίος υπερασπίζεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τις συνθήκες και τη συνεννόηση ανάμεσα στους λαούς, πήρε υποχωρήσεις σε πολιτικά πεδία και πήρε πρακτικά ζητήματα και λύσεις που τα έχει ανάγκη η χώρα στη σχέση της με ένα γείτονα. Δεν μπορείς να είσαι με ένα γείτονα και να μην μιλάς. Αυτή η πολιτική του απομονητισμού, όπως έχω πει, είναι η πολιτική που αντιστοιχεί στην εποχή του Εμβέρ Χόζα στην Αλβανία. Δεν μιλάω με κανέναν, δεν συνεννοούμαι με κανέναν, παρά μόνο με όποιον μου αρέσει. Και αν δεν μου αρέσει κανένας, μοναχός μπορεί να γίνει στην προσωπική σου ζωή. Όχι όμως στην εξωτερική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική πρέπει να φτιάχνεις συμμαχίες, στηρίγματα και να προωθείς τις θέσεις σου. Ευχαριστώ πολύ.